Αυτό δεν είναι μυστικό. Το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένας φοιτητής δεν την παλεύει με τα ενίκια. Κοινώς. Δεύτερον, τρέχει ένα πρόγραμμα από το ΤΕΠΑΚ και δεν έρχεται κανένας. 10 άτομα, 10 φοιτητές. Γιατί συνέβη αυτό όμως? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα είναι διπλών. Το ένα είναι αυτό που έχετε ήδη αναφέρει, που είναι το κόστος, και το δεύτερο αφορά τη διαθεσιμότητα κλινών. Δηλαδή, ακόμα και σε ακριβές τιμές, είναι περιορισμένος ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών. Ναι. Οι ενέργειες που έχουν κάπου πρέπει να μείνει ο κόσμος, είναι προφανές. Έτσι, υπάρχει ανάγκη. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, οι ενέργειες που έχουν γίνει ακριβώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δύο αυτά ζητήματα. Άρα, από τη μία πλευρά, και να αντιμετωπίσουμε το κόστος. Έχει αυξηθεί το επίδομα ενοικίου που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο σε άτομα μολοδοτημένα στη βάση κριτηρίων και ταυτόχρονα έχει και διευρύνει τον κατάλογο των δικαιούχων. Ως μια προσπάθεια, ως μια απάντηση στο θέμα του κόστους και της δυσκολίας πληρωμής. Στο δεύτερο σκέλος που αφορά τη διαθεσιμότητα των κλινών, έχει προσθεθεί στο παιχνίδι, να το πούμε έτσι, και σε συνεργασία με τον Βασιξέ έχει προσθεθεί αυτή η δυνατότητα ενοικίασης σε κλίνες ξενοδοχείων. Τώρα, όσον αφορά το αυτό που αναφέρεται για την ζήτηση ή όχι, να πούμε ότι από εχθές, γιατί εντάξει, βγήκε η ανακοίνωση προχθές το μεσημέρι, τρέχει μέχρι και αύριο το μεσημέρι η δυνατότητα του κόσμου να αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στα 20 άτομα. Δεν αναμένουμε ότι φέτος, ειδικά λόγω του χρονικού σημείου στο οποίο έγιναν κάποιες κινήσεις, δηλαδή ήταν μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, οι περισσότεροι είχαν βρει κάποιες λύσεις. Άρα, στοχεύουμε κυρίως σε φοιτητές, φοιτήτριες, οι οποίοι δεν έχουν εξεύρει ακόμη τη μόνιμη τους λύση για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Έχουμε εντοπίσει μια μάζα ατόμων, οι οποίοι είτε πηγαίνουν έρχονται από την πόλη των χωριών της μόνιμης διαμονής τους, είτε έχουν κάνει προσωρινές ρυθμίσεις και μας το έχουν πει. Και ευελπιστούμε ότι αυτό το σχέδιο θα καλύψει αυτούς για τη φετινή χρονιά. Του χρόνου ή την επόμενη χρονιά, όταν θα γίνουν και πιο έγκαιρα και πριν από την έναρξη του εξαμήνου οι κινήσεις, ευελπιστούμε ότι και η ανταπόκριση θα είναι μεγαλύτερη. Πόσος κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα από εσάς, από τους φοιτητές? Αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη στέγη και έχει απευθυνθεί κοντά σας? Λοιπόν, εμείς φέτος έχουμε δεχτεί περίπου 600 αιτήσεις για στέγαση. 600 μας αιτήσεις, ναι. Έχουμε ήδη τοποθετήσει στις φοιτητικές μας εστίες γύρω στα 250 από αυτούς τους 600 και ευελπιστούμε ότι με το σχέδιο που τρέχουμε τώρα θα καταστήσουμε δικαιούχους του επιδόματος ενοικίου περίπου άλλους 250. Ναι. Τώρα, κατά πόσον και πόσοι από αυτούς θα αξιοποιήσουν το επίδομα ενοικίου τους για να διαμείνουν και στις ξενοδοχειακές κλίνες θα φανεί στην πορεία. Αλλά υπολογίζουμε ότι θα καλύψουμε έναν αριθμό 500 ατόμων συνολικά από τα άτομα που έχουν αιτηθεί στέγαση στο ΤΕΠΑΚ. Μάλιστα. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αποτρεπτικός παράγοντας και για κάποιον γονιό που θέλει να στείλει το παιδί του στη Λεμεσό να σπουδάσει. Που σημαίνει ότι χάνετε φοιτητές, χάνετε πελάτες, εντός εισαγωγικών πελάτες. Χάνετε κόσμο. Είναι αλήθεια, ναι, είναι αλήθεια ότι το θέμα της στέγασης είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και σε έναν ανταγωνισμό φθηνότερης δυνατότητας, είτε αυτό ονομάζεται Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Και είναι γεγονός ότι είναι ένας φοιτητής που έχει πετύχει στον ίδιο κλάδο θέσεις σπουδών στην Ελλάδα, μπορεί κάλλιστα ζυγίζοντας τα οικονομικά να επιλέξει, αν δεν έχει καταφέρει να έβρει φθηνή στέγη, να επιλέξει την Ελλάδα. Το γνωρίζουμε, γι' αυτό έχει γίνει και ο σχεδιασμός για τις φοιτητικές εστίες στο Βερενκάρια, αλλά αυτό θα είναι έτοιμο στο γρηγορότερο του 2026. Ναι. Η προσπάθεια μας με όλα τα σχέδια που τρέχουμε, φοιτητικές εστίες, οικογενειακή φιλοξενία, αυτό το πρόγραμμα τώρα με τα ξενοδοχεία, είναι ακριβώς να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, μέχρι να έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό ιδιόκτητων φοιτητικών εστίων, που πιστεύουμε ότι θα είναι η μεγαλύτερη ανάσα στο όλο ζήτημα. Για να δούμε. Το περιμένουμε και να δούμε και αποτελέσματα. Να είστε καλά, κύριε Βρασίδα. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.